δεν μπορείς να ξοδέψεις για να τον ξοδέψεις. Όταν δεν έχεις ελεύθερο χρόνο και μπορείς να ξοδέψεις, δεν έχεις χρόνο για να ξοδέψεις. Και είναι για όλους αυτό. Γενικά όμως είναι μία περίοδος, πώς πω, για μένα που την περίμενα ότι θα είναι έτσι, με αρκετές έτσι, με αρκετά ξεκαθαρίσματα, με ανθρώπους, με καταστάσεις, με πράγματα. Κάθε εβδομάδα και κάτι καινούριο έτσι. Όχι ακόμα όμως για καινούρια πράγματα. Είμαι ακόμα στη φάση που τελειώνω καταστάσεις του παρελθόντος. Και σπίτι, γραφείο, γραφείο, σπίτι. That's it. Σας πετυχαίνω μερικές φορές τα μεσημέρια. Εντάξει. Εσείς δεν με βλέπετε, εγώ σας βλέπω. Σε διαβάζουμε όμως. Α, γράφω στο Instagram. Διότι γράφεις, γράφεις στο Instagram. Όποτε. Ναι, ναι, ναι. Σε αν δεν είμαι στη σπηλιά, ξέρεις, γιατί ναι. Με πιάνει και κάτι τέτοια. Αλλά οκ. Okay. Μη μας αποκόβεσαι εντελώς από όλους μας, εννοώ, όχι. Από τον κόσμο. Όχι, αυτό δεν πρόκειται. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δικά μας τώρα και πάμε πες μου. Πάμε να δούμε πες μου λίγο πώς τον βλέπεις το Φλεβάρι και με τις αλλαγές.